ξεκάθαρα υπέρ της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, τάχθηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε συνέδριο που έγινε στη Μόσχα. Έσπευσε πάντως να τονίσει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ηθική ρύθμιση των τεχνολογικών προόδων και οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να καθορίζονται από παραδοσιακές αξίες. Τα σύγχρονα δυτικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και οι μηχανές αναζήτησης, σύμφωνα με τον Πούτιν, προορίζονται κυρίως για τη δυτική αγορά και συχνά λειτουργούν με πολύ επιλεκτικό και προκατειλημμένο τρόπο, μη λαμβάνοντας υπόψη και μερικές φορές απλώς αγνοώντας και ακυρώνοντας, για παράδειγμα, τη ρωσική κουλτούρα, όπως είπε. Η ανθρωπότητα εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο της ύπαρξής της, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη σε τομείς όπως η επιστήμη, η εκπαίδευση και η υγεία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας την εμφάνιση της τεχνολογίας προφανή εξέλιξη. Υπάρχουν ακόμη και προτάσεις για παύση περαιτέρω εργασιών για τη δημιουργία της λεγόμενης ισχυρής τεχνητής νοημοσύνης, είπε ο Πούτιν, αλλά επέμεινε ότι το μέλλον δεν βρίσκεται σε απαγορεύσεις όσον αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Είναι απλά αδύνατο να το απαγορεύσουμε, η τεχνολογία θα αναπτυχθεί ούτως ή άλλως. Αν απαγορεύσουμε κάτι, θα αναπτυχθεί κάπου αλλού, είπε. Ο Πούτιν σημείωσε περαιτέρω την ταχεία ανάπτυξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ικανής να δημιουργεί εικόνες και κείμενο, αποκαλώντας την εμφάνιση μιας τέτοιας τεχνολογίας ένα εξαιρετικό επίτευγμα του ανθρώπινου μυαλού.